Καλημέρα. Καλημέρα. Η ώρα που γυρνάω το βίντεο είναι γύρω στις 4 τα ξημερώματα, Παρασκευή 13 Σεπτέμβρη. Θα μου πεις για ποιο λόγο, ρε Τέο, γυρνάς βίντεο 4 τα ξημερώματα παρασκευιάτικα. Δεν έχεις σπίτι να κοιμηθείς. Για κακή μου τύχη, δεν έχω κοιμηθεί και δεν ξέρω κατά πόσο θα κοιμηθώ μετά από όσα συνέβησαν σήμερα το βράδυ. Για αρχή, ξεκινάμε λέγοντας το εξής, ότι για να μπορέσω να μιλήσω, να προστατεύσω τον εαυτό μου νομικά και το κανάλι και όλους εσάς, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα καταστημάτων, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα προσώπων. Θέλω να μην κάνει κανείς τίποτα, καμία ενέργεια οποιασδήποτε φύσεως, το λέω ειλικρινά, και αν έστω και αυτή τη στιγμή κάποιος που βλέπει το βίντεο θέλει να πάει στα σχόλια και να τρολάρει, από τώρα το λέω, το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι ψυχαγωγικού χαρακτήρα, είναι άκρος σοβαρό. Να ξέρετε, τρολεράδες, κόλπα ιστορίες, φυλάκια τα πάμε. Από εκεί και πέρα, τι έγινε. 5η-12η-9η ξεκινάω ένα live stream. 3 η ώρα το μεσημέρι, στο YouTube, στο κανάλι μου, Τέωστη, με θεματολογία βίντεο, πάμε πολύχνη. Πάμε πολύχνη, ξεκινάμε, κόβουμε βόλτες μέσα στην περιοχή. Βλέπω ότι το σήμα του ίντερνετ δεν είναι το θεμητό για να γίνει live stream. Έχει θεματάκια η κάλυψη δικτύου της περιοχής. Μετά από μισή ώρα, 40 λεπτά που είχα ανοιχτό το live stream, μου λένε τα παιδιά από το live, στο chat, πού να πάμε, που θα έχει καλύτερο σήμα. Λέω, πείτε κάποια επιλογή. Εμείς σε απολογώ, οι κοντινές επιλογές που ήταν, ήταν διάφορες. Μου λένε τα παιδιά, πάμε Σταυρούπολη. Πλατεία Τερψιθέας, αν δεν κάνω λάθος. Να με συγχωρείτε, δεν ξέρω την περιοχή. Προς εκεί πάμε. Τέλος πάντων, λέω, αφού πάμε στην πλατεία, γράψτε, ρε παιδί μου, στο chat προτάσεις, ιδέες για μαγαζί που θέλετε να πάμε, να καθίσουμε, να φάμε παρεούλα. Πάμε σε 2-3 επιλογές που ήταν κλειστές. Εν τέλει πήγαμε στη μοναδική επιλογή που ήταν ανοιχτή. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Το λέω γιατί αυτοί που με μηνύσανε και κατά συνέπεια συνελήφθη, είπαν ότι εγώ πήγα σκεμμένα στο μαγαζί, ήμουν αβαλτός, δεν ξέρω εγώ, τα δικά τους. Δηλαδή, πήγα πολύχνη. Περπατήσαμε 30-40 λεπτά, δεν είχε σήμα. Είδαμε σε κανένα μαγαζί από αυτά που ήθελα να πάω, δεν είχε σήμα. Εν τέλει πήγαμε πλατεία Τερψιθέας Σταυρούπολη. Κάναμε μια γύρα στην περιοχή, όλα τα μαγαζιά κλειστά και ήταν το μοναδικό μαγαζί ανοιχτό. Πάω, κάθομαι. Εγώ όπως οφείλω, πάντα ρωτάω το μαγαζί όταν πάω για να κάτσω με ανοιγμένο live stream. Καλησπέρα, σας ονομάζομαι έτσι, κάνω αυτό. Έτυχε κάποιος εργαζόμενος του μαγαζιού να με ξέρει κιόλας. Από ό,τι φαίνεται στο live που έκανα, που είναι αυταπόδεικτο, δεν μπορεί να το κρύψει κάποιος, ρωτάω 3 φορές στο συγκεκριμένο κατάστημα αν μου επιτρέπεται να κάνω live ή όχι. Τη μία φορά που ρώτησα ήταν εργαζόμενος του μαγαζιού, αυτός που μου ήξερε. Τις άλλες 2 που ρώτησα ήταν η ιδιοκτήτρια ίδια. Υπάρχει λόγος προς το λέω αυτό. Εν τέλει πάω, κάθομαι, παραγγέλνω, τρώω, λέω την άποψή μου. Όπως σύμφωνα με το Σύνταγμα είμαι νόμιμα κατοχυρωμένος όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης ιδεών. Αυτό είναι κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, να ξέρετε, σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Οδηγία. Γι' αυτόν τον λόγο μπορείτε να δείτε και στο Google, άμα μπείτε σε κάθε κατάστημα, είναι δημοσιευμένες οι κριτικές στο οποιοδήποτε κατάστημα με ονοματεπώνυμο, αιτιολογία από κάτω και αστερίσκο με άριστα το 5. Ο καθένας δηλαδή έχει δικαίωμα να πάει διαδικτυακά στο οποιοδήποτε κατάστημα να πει την κριτική του με το ονοματεπώνυμό του και να αιτιολογήσει την κριτική που έβαλε. Εγώ δεν το έκανα μέσω Google, το έκανα έχοντας live ανοιγμένο στο YouTube και έχοντας πάρει 3 φορές που έχω ρωτήσει στο live που φαίνεται την άδεια από το κατάστημα ότι μπορώ να κάνω το live στο κατάστημα. Εν τέλει μη σας απολόγω. Αυτά που έφαγα, άλλα μ' αρέσανε, άλλα δεν μ' αρέσανε. Λέω ελεύθερα την άποψή μου,
χωρίς να είναι κακοπροαίρετη, χωρίς να είναι βαλτή, χωρίς οτιδήποτε μεμπτό. Λέω την άποψή μου. Όσοι παρακολουθήσετε το live, το γνωρίζετε κιόλας. Έχετε δει τι έχει παιχτεί. Και εκεί πέρα που έχω τελειώσει, βγαίνει οριόμενη από μέσα η ιδιοκτήτρια, έχοντας την απέτηση να κλείσω το live. Δεδομένου ότι εγώ τραβούσα τον εαυτό μου, μαγνητοσκοπούσα δηλαδή εμένα και κανέναν άλλον, μου λέει κλείσω. Εν τέλει, έβαλα mute. Λέω δεν μπορώ να το κλείσω, μπορώ να βάλω mute για να μου πεις ό,τι θέλεις. Όσον αφορά αυτά που μου είπε, είναι πράγματα τα οποία είναι πρωτάκουσα για μένα, πραγματικά σας το λέω. Μετά ανοίγω το mute για να ακούσετε κι εσείς ό,τι ήταν από αυτά που μου τα είπε, γιατί ήταν προσβλητικά και απειλητικά προς το μέρος μου, το οποίο σημαίνει ότι απειλητικά και ξυβριστικά ότι είναι και ποινικά κολάσιμα. Ασχέτως που εγώ δεν κινήθηκα νομικά, τέλος πάντων. Φτάνει η ώρα του να φύγω από το μαγαζί, μου λένε θέλουμε να σου κεράσουμε το τραπέζι. Λέω, δεν θέλω να μου κεράσει το τραπέζι, θέλω να πληρώσω κανονικά σαν πελάτης. Εν τέλει μέσα σε απολόγω, όχι θα μου το κεράσει, όχι θα το πληρώσω, όχι θα μου το κεράσει, όχι θα το πληρώσω. Εν τέλει, το πληρώνω, μου φέρνει δελτίο παραγγελίας και απόδειξη, στο οποίο αναγράφεται πάνω η ημερομηνία και η ώρα που ήταν εκείνη τη στιγμή που πλήρωσα. Δηλαδή, κάθε κατάστημα οφείλει με το που πάει το οποιοδήποτε προϊόν στον πελάτη, κατάστημα εστίασης, με το που πάει το οποιοδήποτε προϊόν να φέρει και ένα χαρτί, κάτι. Δελτίο παραγγελίας, απόδειξη, κάτι, οτιδήποτε. Αυτοί μου τα φέραν όλα μαζεμένα στο τέλος. Και άλλο σφάλμα αγορανομικών διατάξεων. Επιπροσθέτως, όσο καθόμουν στο μαγαζί, στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του μαγαζιού, δηλαδή όχι έξω από το κατάστημα, μέσω κατάστημα, αλλά στον εξωτερικό χώρο, είχε έρθει και ένα σκυλί, το οποίο και αυτό είναι παράνομο, να ξέρετε, εμπίπτει δηλαδή στις αγορανομικές διατάξεις. Το σκυλάκι εγώ το τάισα, μπορείτε να το δείτε στο live stream, όμορφα, ωραία. Μετά έρχεται ο σερβιτόρος από κανένα λεπτό αφού ήταν το σκυλί δίπλα μου, δηλαδή πέρασε ένα λεπτό αφού ήταν το σκυλί, είχε μπει στο μαγαζί μέσα κοβεβόλτες. Αδέσποτο, λογικά ήταν αδέσποτο, δεν ξέρω τι ήταν. Και μου λέει είναι παράνομο, θέλω να το διώξει κτλ. Τέλος πάντων, μη σας απολογώ. Ναι, απλά τώρα περνάει ένα πατινάκι και λέει τώρα θα μας ψηρίσει το κινητό, τι θα γίνει, εν τέλει πέρασε το πατίνι. Ούτε σε αυτό έδωσα βάση, ούτε ασχολήθηκα ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, μη σας απολογώ, πληρώνω, κομπλέ, φεύγω. Πάω μια βόλτα λίγο πιο πάνω, κάθομαι σε μια καφετέρια, παίρνω ένα τσάι για να χωνέψω αυτά που έφαγα, γιατί όσον αφορά τη διαδικασία της χώνεψης, η αλήθεια ήταν ότι ήταν λίγο δύσκολη. Και εκεί που κάθομαι, έρχεται ένας άλλος άνθρωπος, άντρας, που γι' αυτό μπορείτε να το δείτε στο live, ο οποίος εν τέλει, μετά αφού πήγαμε στο τμήμα, ήταν καθ' όλη τη διάρκεια με την ιδιοκτήτρια, το οποίο σημαίνει ότι είναι γνωστή, φίλη, συγγενής, δεν ξέρω τι είναι, ο οποίος με απείλησε, με εξύβρισε, μου προκάλεσε σωματική βλάβη, με γροθοκόπησε, όλα αυτά φαίνονται στο live stream που λέω, δεν είναι από το μυαλό μου, τα βλέπω, μπορείτε να τα δείτε. Αποχώρησε. Εγώ συνεχίζω, κάνω μια βόλτα στην περιοχή τριγύρω. Κάνοντας τη βόλτα στην περιοχή τριγύρω, μετά από 10-15 λεπτά που ετοιμάζομαι να φύγω, σκάει μία ομάδα Δίας, 4 άτομα. Σκάει η ομάδα Δίας, την καλέσαν αυτοί, ισχυριζόμενοι διάφορα. Αυτοί οριόντουσαν, ήταν δηλαδή το σημείο, η ιδιοκτήτρια που οριότανε. Αυτός που με εξύβρισε, με απείλησε και με γροθοκόπησε, τώρα πήγε να με βαρέσει, πήγε να μου πάρει το κινητό, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο άπλωσε τα χέρια. Τα χέρια ήρθαν απειλητικά προς τα πάνω μου. Με ό,τι αυτό κι ας συνεπάγεται. Αυτός ήταν παρόν, ιδίας παρόν, και όλοι φώνασαν και ουριάζαν εναντίον μου. Ενώ εγώ είμαι οθυγόμενος, δηλαδή πήγα σε καταναλωτής σε κατάστημα εστίασης. Συνέβησα κάποιες αγορονομικές παραβάσεις, τις οποίες δεν ασχολήθηκα, δεν αναφέρθηκα, δεν έκανα τίποτα. Η ιδιοκτήτρια με απείλησε και με εξύβρισε. Ο άλλος άνθρωπος ήρθε με απείλησε, με εξύβρισε, που προκάλεσε σωματική βλάβη,
τι να σου πω. Εγώ να σου πω την αλήθεια, από ένα χαστοκάκι έτσι που ήρθε, δεν ψιλοτρελάθηκα, αλλά τέλος πάντων. Μου προκάλεσε φθορά στο κινητό, ξένης περιουσίας. Δεν βλέπω το κινητό, δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Αλλά όλα αυτά ήταν απόπειρα πρόκλησης σωματικής βίας, sorry, και φθοράς ξένης περιουσίας. Η απόπειρα δεν πάβει να είναι απόπειρα. Εγώ δεν καλώ αστυνομία, δεν κάνω τίποτα, εν τέλει καλούν αυτοί. Έρχεται ένα περιπολικό της άμεσης δράσης. Εγώ να σου πω την αλήθεια από τώρα. Όσον αφορά τους αστυνομικούς που ενεπλάγησαν στο περιστατικό, δεν έχω κανένα παράπονο. Οι άνθρωποι ήταν επαγγελματίες και μου συμπεριφέρθηκαν με το παραπάνω όπως μπορούσαν και αυτοί. Με τα μέσα που διαθέτουν κτλ. Ήταν άψογοι. Πάμε στο αστυνομικό τμήμα του Παύλου Μέλλα. Και όπως πάμε στο αστυνομικό τμήμα του Παύλου Μέλλα, Sky Meety. Αυτή μαζί με αυτόν που με απείλησε, εξύβρισε και όλα τα υπόλοιπα, συνοδεία ενός δικηγόρου. Καθ' όλη τη διάρκεια που καθόμασταν εκεί, εγώ δεν είπα τίποτα, και αυτοί συνεχόμενα ήταν εριστικοί, προσβλητικοί απέναντί μου, με υπονοούμενα, με εξυβρίσεις, με απειλές, θα δεις εσύ κτλ. Πέρασε κανένα διωράκι, μέχρι να συνεννοηθεί το τμήμα ασφαλείας με το αστυνομικό τμήμα για το αν τα αδικήματα που θέλει να με μηνύσει αυτή είναι αρμοδιότητα τάξης ή αρμοδιότητα ασφαλείας. Εν τέλει, μετά από κανένα διωράκι που καθόμασταν εκεί, δηλαδή πήγαμε γύρω σε 7 παρά, κατά τις 9 αποφασίσαν για το τι θα γίνει, γιατί αυτή ήθελε να με μηνύσει για εξύβριση, απειλή, συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η παραβίαση προσωπικών δεδομένων είναι αυτεπαγγέλλοντος διοκόμενο αδίκημα, το οποίο εμπίπτει στα θέματα ασφαλείας. Τα υπόλοιπα τρία που σας είπα εμπίπτουν σε θέματα τάξης. Εν τέλει, στην ασφάλεια επέβαλε τη μήνυση, μου έκανε ένα καλό δισέλιδο. Αυτή τη στιγμή, όπως δικαιούμαι σαν κατηγορούμενος, δεν έχω πάρει κάποιο αντίγραφο, έχω αιτηθεί αντίγραφο για να το πάρω και να καθίσω παρέα με δικηγόρο, να δω τι ακριβώς λέει. Το έριξα μια ματιά, αλλά δεν έχω χειροπιαστά το χαρτί στα χέρια μου. Και εν τέλει, κατηγορούμε για τα 4 αδικήματα που σας είπα. Μη σας υπολογώ. Ξεκινάει αυτή, δίνει 9 η ώρα καταθέσεις. Εγώ δεν υπέβαλα μήνυση όλο αυτό. Ξεκινάει, δίνει 9 η ώρα καταθέσεις. Μετά δίνουν και οι αστυνομικοί που με συνέλαβαν κατάθεση κι αυτοί. Πάει κάπου στις 12 η ώρα. Δίνω κι εγώ την απολογία μου σαν κατηγορούμενος. Βλέπω αυτά που σας λέω. Για ποια αδικήματα διώκομαι. Μου πήραν αποτυπώματα κανονικά. Απολογία κατηγορουμένου, τα πάντα. Στην απολογία κατηγορουμένου έγραψα ότι επιφυλάσσομαι παντός νομίμως δικαιώματος για όλα τα ανωτέρω. Για κάποια πράγματα, αυτά που σας είπα πιο πριν στο βίντεο, που συνέβησαν και ότι αυτά που μου καταλογίζει ότι είναι ψευδή. Πήγαμε στη σύμμαρση, με βγάλαν φωτογραφία, γύρισα και κάπου στις 3,5 ώρα αφέθηκα ελεύθερος, γιατί πήραν τηλέφωνο την εισαγγελέα, εξήγησε τι παίζει και αφέθηκα ελεύθερος. Τέλος πάντων, στην Ελλάδα του σήμερα. Εγώ συνελήφθη. Ενώ δεν φταίω σε τίποτα. Δεν έκανα κάτι μεπτό, δεν έκανα κάτι παράνομο, δεν έκανα κάτι ανήθικο, συνελήφθη. Ενώ η άλλη πλευρά έχει καταπατήσει διατάξεις του συντάγματος, έχει καταπατήσει διατάξεις του ποινικού κώδικα, έχει καταπατήσει αγορανομικές διατάξεις. Το ξαναλέω, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος, γιατί όπως γνωρίζω από την κείμενη νομοθεσία, έχω δικαίωμα εντός 3 μηνών να υποβάλω, αν θέλω να υποβάλω. Θα συμβουλευτώ δικηγόρο. Εφόσον καλμάρω, εφόσον πάρω αναπνοές, εφόσον ρίξω τους παλμούς, με καθαρό μυαλό, να δούμε τι θα κάνουμε, τι και πώς. Βέβαια, γνωρίζω τα έργα πώς γίνεται στην Ελλάδα. Το δικαστήριο θα γίνει σε 1-2 χρόνια, πότε θα γίνει, δεν ξέρω. Όταν είναι να γίνει, να είμαστε προετοιμασμένοι. Εγώ δεν είμαι εκδικητικός, δεν είμαι κομπλεξικός. Μπορούσα κάλλιστα να υποβάλω και εγώ μήνυση και να περάσουν και αυτοί τράβαλο όλο το βράδυ μέσα, όπως και εγώ, αποτυπώματα, σήμανση και όλα αυτά. Και πιστεύω ότι στην περίπτωσή τους, εισαγγελέας, υποθέτω, δεν ξέρω, υποθέτω ότι δεδομένου ότι υπάρχει και αποδεικτικό οπτικοακουστικό υλικό που όλα αυτά που λέω τα κάνανε, δεν νομίζω να τους άφηνε κιόλας ελεύθερους. Τώρα, από εδώ και πέρα, για ποιο λόγο κάνω το βίντεο? Γιατί καταλαβαίνω ότι πολλοί θα ενδιαφέρεσαι να μάθει τι έγινε. Εγώ σας εξηγώ επιγραμματικά το τι έγινε. Όταν πάρω αντίγραφο όλη τη ζυγογραφία στα χέρια μου, θα καθίσω να κάνω και ένα βίντεο special
που θα λέω βήμα-βήμα αυτά που μου καταλογίζουν, που αποδεικνύονται μέσα στο live ότι είναι ψευδή, και βήμα-βήμα αυτά που σας είπα εγώ, που τα κάνουν αυτοί, είτε τις αξιόπινες πράξεις είτε οτιδήποτε. Έτσι ώστε να ξέρω σε 1-2 χρόνια πότε θα γίνει το δικαστήριο, γιατί δεν έχουμε μνήμη ελέφαντα όλοι, να θυμάμαι, ρε φίλε, τι έγινε τότε. Οπ, θα βάλω το βιντεάκι, θα το δω. Τώρα που τα έχω φρέσκα, μπορώ να το κάνω. Σε 1-2 χρόνια δεν θα θυμάμαι σχεδόν τίποτα. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σου πω την αλήθεια. Έχω ήδη τραβήξει 2-3 βίντεο που είναι να ανέβουν. Ήδη έχω σκεφτεί ιδέες για live stream μπόλικες. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι σε mood να έχει γίνει όλος αυτός ο χαμός, να με έχουν στείλει. Τώρα δεν το λέω για να το ποζαρέψω ή οτιδήποτε, αλλά πραγματικά σου λέω. Μου έχουν στείλει 25 μηνύματα μέχρι τώρα στο προσωπικό μου τηλέφωνο. Μου έχουν στείλει στο TikTok, στο Instagram, στο Messenger, σχόλια. Βλέπω στο TikTok, ανεβάσαν άλλη απόκομα από το σκηνικό. Έχει πάρει ήδη πόσες χιλιάδες προβολές. Δεν γίνεται να γίνει όλη αυτή η μανούρα. Και εγώ αγέροχος, χαχαχουχου, να πω σήμερα καινούριο βιντεάκι, πάμε live stream, χαχαχουχου. Δεν είμαι σε mood, να ξέρετε. Και δεν θέλω να περάσω και καμιά εικόνα του καθοσπρεπισμού, ότι ξέρεις τι γίνονται όλα αυτά γύρω μας, αλλά εγώ, σαν να μην τρέχει τίποτα, συνεχίζω τη δουλειά μου. Ανεβάζω αυτό το βιντεάκι, να πάρει την πληροφορία όλη για το τι έχει παιχτεί. Ξαναζητάω από όλους εσάς παράκληση, να μην αναφερθεί πουθενά το όνομα του μαγαζιού, ιδιοκτήτρια, εμπλεκόμενος, οτιδήποτε, να μην πει κανείς το οτιδήποτε για να κάνουν κάτι προς αυτούς, κατά, υπέρ, δεν ξέρω τι, τίποτα, τίποτα, δεν θέλω τίποτα από κανέναν, γιατί αυτή ισχυρίστηκε ότι πέραν τηλέφωνο στο μαγαζί και λέγαν διάφορα ή στο chat, στο live stream γράφανε διάφορα ή οτιδήποτε. Αυτό το λέω και για να προστατεύσω εμένα, αλλά και για να προστατεύσω εσάς. Γιατί, από ό,τι κατάλαβα, από τους διαλόγους αυτούς, διάλογο, πες το όπως θέλεις, τους μονολόγους που κάνανε, μάλλον στο θέμα επικοινωνίας υπάρχει ένα θέμα. Δεν θέλουν επικοινωνία, θέλουν να λένε τα δικά τους, αυτά που έχουν στο μυαλό τους. Οκ, δεκτό, σεβαστό, εκτιμητέο. Εγώ τι σου φταίω όμως, τέλος πάντων. Το λέω για να προστατεύσω εσάς, να προστατεύσω το κανάλι μου. Πουθενά να μην υποθεί το όνομα, ότι οποιοδήποτε στοιχείο, γιατί τους έχω ικανούς να πηγαίνουν να τα κάνουν screenshot, μετά να λένε «Α, κυνήγα για αυτό, κυνήγα για το άλλο». Τέλος πάντων, δεν ξέρω, έχουν λεφτά για εξόδημα για δικηγόρους. Δεν μου πέφτει λόγος, δικά τους είναι τα λεφτά, θα κάνουν τι θέλουν. Εγώ μια φορά σας το λέω. Δεν θέλω από κανέναν καμία ενέργεια οποιασδήποτε φύσεως κατά ή υπέρ αυτού, όσον αφορά εσείς που λέμε το περιεχόμενο το δικό μου. Εγώ ξέρω από εδώ και πέρα τι είναι να δεχθώ σε πολλά επίπεδα, και δικαστικά και στα βίντεό μου και στην καθημερινότητά μου, ότι μπορεί, ξέρω εγώ, όπως ήρθε αυτός ο κύριος, ο Θεός να τον κάνει, και με απείλησε, με εξύβρισε και αποπειράθηκε να κάνει πολλά πράγματα εναντίον μου, να έρθει αύριο μεθαύριο, ενώ περπατάω άκυρα στον δρόμο, ή να στείλει άλλον. Τέλος πάντων, μου φάνηκε ότι έχω να κάνω με ανθρώπους που με το διάλογο δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή, στο τμήμα που ήμασταν, καθόμασταν 2-3 ώρες πριν ξεκινήσει όλη η διαδικασία, και επειδή και οι αστυνομικοί τους λέγανε μήπως να τα βρείτε, μήπως να υπάρξει μια συγκατάβαση, να τελειώσει εδώ το θέμα και αυτά, δεν θέλουν διάλογο. Καταλαβαίνετε εσείς, βγάζει συμπεράσματά σας, δεν θέλουν διάλογο, οκ, κατανοητό. Τώρα, τι θα κάνω εγώ? Περιμένω να πάρω το αντίγραφο όλης της δικογραφίας. Με το που το πάρω, θα κάτσω στο σπίτι, θα την πάρω μπροστά μου, θα κάτσω όλο το live stream, καρέ, και θα λέω, αυτά που μου καταλαγίζουν εδώ, εδώ και εδώ, καταρρύπτονται, ενώ απ' την άλλη έχουν κάνει αυτά και αυτά και αυτά τα πράγματα που είναι μεμπτά. Αν, κάνοντας αυτό το βιντεάκι, μου πούνε, ξέρεις τι, ρε φίλε, έχεις δίκιο, αποσύρω τη μήνυση, συγγνώμη για την ταλαιπωρία, ήταν εμβρασμό ψυχής, είχα δύσκολη μέρα, εγώ, να ξέρετε, κακία δεν κρατάω, είμαι τέτοιος άνθρωπος, θα πω, ρίξε νερό στο κρασί σου, ρε Θοδωρή, δεν πειράζει, ό,τι έγινε, έγινε. Δεν έχω καμία νομική απέτηση από τον κανένα, από καθένα. Τώρα, άμα κάνω εγώ αυτό το βιντεάκι,
και δω ότι αναζωπυρώνουν τα πνεύματα ή οτιδήποτε, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος για όλα αυτά που διαδραματίστηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου στο συγκεκριμένο κατάστημα με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτά τα φιλιά μου. Τώρα δεν ξέρω πώς από την υπερένταση μπορώ να κοιμηθώ, δεδομένου ότι 8 η ώρα, τι 8 η ώρα, 7 η ώρα πρέπει να ξυπνήσω. Απλά έκρινα σκόπιμο να κάνω αυτό το βιντεάκι για να μην με ζαλίζει στα μηνύματα και με ρωτάτε τι έγινε, τι έγινε, τι έγινε. Πάρε το βιντεάκι, να το μάθει όλα. Εν έτη 2024, σε μια χώρα που έχει προεδρευωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, να βιώνει ένας νόμιμος, νομοταγής πολίτης αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα των Βαλκανίων, αλλά σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Αυτά. Φιλιά, καλημέρα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.